Με στόχο το επόμενο καλοκαίρι να βρει το Ρέθυμνο με το δικό του υδατοδρόμιο που θα είναι το πρώτο στην Κρήτη και το οποίο θα βελτιώσει το προφίλ του νομού και την τουριστική του φυσιογνωμία, το Λιμενικό Ταμείο είναι ήδη έτοιμο να βγάλει στον αέρα το διεθνή διαγωνισμό για τη δημιουργία της μεγάλης αυτής υποδομής. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η απόφαση για την άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στο Ρεθυμνιώτικο Λιμάνι των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ναυτιλίας. Ανοίγει άλλους ορίζοντες για το Ρέθυμνο. Είναι καθαρά το τουριστικά, αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και επιλογή προτάσεων αναψυχής τόσο για τους ξένους επισκέπτες αλλά και για τους ντόπιους, τους κατοίκους του Ρεθύμνου. Άμεση διασύνδεση Ρεθύμνου με άλλους προορισμούς κοντινούς, όπως για παράδειγμα Πελοποννήσου, Πύλο, Ιόνια νησιά, Σαντορίνη, Μύκονο. Το Ρέθυμνο είναι μόνο η αρχή για την ανάπτυξη ενός δικτύου υδατοδρομίων σε όλη την Κρήτη, που θα δώσει περαιτέρω όθηση στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού και στη διασύνδεσή του με τα υπόλοιπα νησιά και την υπηρετική χώρα. Ένα όραμα που υπηρετήσαμε με συνέπεια και επίπονη προσπάθεια αρχίζει να υλοποιείται. Το υδατοδρόμιο που θα κατασκευαστεί στο εμπορικό λιμάνι πίσω από τα Ενετικά τείχη και τον Αιγυπτιακό Φάρο θα είναι ενεργό χειμώνα-καλοκαίρι, ενώ σε πρώτη φάση προγραμματίζεται η έλευση ενός μόνο υδροπλάνου χωρητικότητας 19 ατόμων που θα εκτελεί 5 με 6 δρομολόγια την ημέρα. Το υδροπλάνο, αμφίβιο, θα μπορεί να προσγειώνεται 800 μέτρα από την είσοδο του λιμένα. Θα προσθαλασσώνει και θα συμπεριφέρεται σαν σκάφος μέσα στο λιμάνι. Θα προσεγγίζει την εξέδρα που είναι στο σημείο ακριβώς δίπλα στον φάρο που θα δείτε από την πίσω μεριά του Ενετικού και μέσα στο εμπορικό μας το λιμάνι. Θα γίνεται οργανωμένα με πτήσεις που θα ελέγχονται από ένα έλεγχο εναέριων πτήσεων. Το κόστος του ταξιδιού δεν θα είναι υψηλό, ενώ σχετικά με τους χρόνους μετακίνησης αρκεί να αναφέρουμε πως σε περίπου 17 λεπτά ο Ρεθυμνιώτης θα βρίσκεται στη Γάφτο για παράδειγμα και σε μισή ώρα στη Σαντορίνη. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, το υδροπλάνο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Ρεθύμνου, όπως για θέματα πυρόσβεσης ή μεταφοράς ασθενών. Ξεκινάει η δραστηριότητα ενός υδατοδρομένου υδροπλάνου από ένα διαμορφωμένο χώρο αδειοδοτημένου σταθμού υδροπλάνων και μπορεί αυτό να προσεγγίσει είτε σε θαλάσσιο χώρο, υδάτινο πεδίο, άλλου λιμένα, όπως για παράδειγμα της Σαντορίνης, να προσεγγίσει δηλαδή κρυπίδωμα λιμένα, είτε σε μια άλλη αδειοδοτημένη εξέδρα ή προβλήτα. Και βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού μας η διασύνδεση με την Αθήνα. Και αυτό γίνεται μια προσπάθεια στο Φαλυρικό Δέλτα να μπορεί να δημιουργηθεί υδατοδρόμιο. Είναι στα άμεσα σχέδια να δημιουργηθεί εκεί. Άρα μιλάμε και για τη διασύνδεση της Αθήνας. Ο προϋπολογισμός του έργου ενέρχεται στις 200.000 ευρώ, με το Υπουργείο Υποδομών να αναζητά ήδη πηγές εξασφάλισης των κονδυλίων.